Κύριε Πρωθυπουργέ, θα θέσω πέραν της κομματικής μας αντιπαράθεσης 7 συγκεκριμένα ερωτήματα. Πολύ τεχνικά. Πρέπει να έχουμε πληροφόρηση. Αλλά και ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά νούμερα. Κύριε Σταϊκούρα, κύριε Μητσοτάκη, πόσο θα δανειστούμε φέτος, ενέτη 2020, πόσο θα δανειστούμε. Τι είναι η πρόβλεψη του Υπουργείου σας, κύριε Σταϊκούρα, για το πόσο θα δανειστούμε το 2021. Και ποια αναλογία θα είναι από τον ESM και ομόλογα τα οποία τα εκδίδεται επειδή τα αγοράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν τα ξέρουμε. Δεύτερον, τους μισθούς στο δημόσιο σκοπεύετε να τους μειώσετε. Δεν τα ξέρουμε. Στον ιδιωτικό τομέα θα κάνετε με τον κατώτατο μισθό. Με τις συλλογικές συμβάσεις. Δεν τα ξέρουμε. Συντάξεις. Τι σκοπεύετε να κάνετε. Απαντήστε εξαρτώμενα. Να μας πείτε αν είναι τόση η μείωση του ΕΠ, αν είναι τόσο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, θα κάνω αυτό στις συντάξεις. Πείτε μας όμως. Δεν τα ξέρουμε. Ξαναρώτησα αυτό, αλλά να το βάλω στο πλαίσιο αυτών των 7 ερωτημάτων. Ποια πιστεύετε θα είναι η λιτότητα που φέρνει η συνθηκολόγησή σας όσο αφορά το ευρωομόλογο στη Σύνοδο Κορυφής. Θα είναι 5% του ΕΠ, 30% του ΕΠ, 10% του ΕΠ, 15% του ΕΠ. Τι λιτότητα προσμένετε να σας επιβάλλουν ή της ενισχυμένης επιτήρησης ή της τρόικας του χρόνου. Δεν τα ξέρουμε. Οι τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιηθούν. Συμφωνείτε. Δεν τα ξέρουμε. Δεύτερο ερώτημα πάνω στο ίδιο. Θα γίνει πάλι όπως έκανε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος. Δηλαδή με μετοχές χωρίς ψήφο. Πάλι δηλαδή θα ενισχύσετε τους τραπεζίτες χωρίς το δημόσιο να έχει έλεγχο στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων. Είναι συγκεκριμένη η απάντηση που ζητώ. Δεν τα ξέρουμε. Τι θα κάνετε με τον Ηρακλή. Πείτε μου συγκεκριμένα. Σας έχω εδώ μπροστά μου, κύριε Μητσοτάκη. Εάν δεν τον παγώσετε, όπως λέμε, θα ενεργοποιηθεί ή όχι αυτό το ποσό των 12 δισεκατομμυρίων των εγγύησεων. Ποιος είναι αυτός που σας σταματάει να το παγώσετε. Γιατί αν δεν μου απαντήσετε, όπως δεν μου απαντάτε συστηματικά όλες αυτές τις εβδομάδες, 2 μήνες τώρα, εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε ότι η μόνη λογική εξήγηση είναι συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία σας έχουν δέσμιους και δεν σας επιτρέπουν να κάνετε αυτό το οποίο είναι η απόλυτη λογική να παγώσετε έναν Ηρακλή ο οποίος θα πάρει νέο χρέος να το προσθέσει στους ώμους του ελληνικού δημοσίου, των Ελλήνων πολιτών, των Ελλήνων φορολογούμενων υπέρ των αρπακτικών ταμείων. Αν δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι ύφεση, δεν μπορούν να απαντηθούν κατά συνέπεια και τα περισσότερα από τα υπόλοιπα ερωτήματα τα οποία κάνατε. Όταν λέμε ότι δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι ύφεση σήμερα, αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι θα είναι βαριά, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει η υγειονομική κρίση. Δεν τα ξέρουμε. Μακάρι να τα ξέραμε, να μπορούσαμε να προβλέψουμε. Αυτό που ενδιαφέρει το λαό είναι από εμάς, από εσάς, από την κυβέρνηση, από τους βουλευτές, από τα κόμματα, σε μια συζήτηση σαν τη σημερινή, να ακούσει εκτιμήσεις και πώς διασυνδέονται αυτές οι εκτιμήσεις με προτινόμενες πολιτικές και δράσεις. Εκτιμώ ως υπεύθυνος πρωθυπουργός της χώρας ότι η ύφεση θα είναι τόσο. Η κυβέρνησή μου ετοιμάζεται στη βάση αυτής της εκτίμησης να κάνει αυτό. Εάν πέσω έξω 5% προς τα πάνω ή 10% προς τα κάτω, θα κάνω το άλλο. Με άλλα λόγια, εξαρτώμενες από τη διασπορά του σφάλματος των εκτιμήσεων πολιτικές. Αυτή είναι η δουλειά σας. Έχετε ιερή υποχρέωση να το κάνετε αυτό. Εάν το οικονομικό σας επιτελείο δεν έχει τέτοια κατανομή εκτιμήσεων και δεν έχει διασυνδέσει με κάθε μία από αυτές τις εκτιμήσεις μία δράση, τότε μιλάμε για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης. Εάν την έχετε αυτή την εκτίμηση και δεν ενημερώνετε το Κοινοβούλιο, τότε παραβιάζετε σήμερα τη διαδικασία ενημέρωσης του Κοινοβουλίου για τα οικονομικά ζητήματα που εσείς ξεκινήσατε. Δεν τα ξέρουμε.